η φωτιά από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήδη φαινόταν και από την πόλη η καπνή. Προς στιγμήν και μέσα σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε μία πρώτη έτσι εκτίμηση ότι ίσως κινδύνευε και το χωριό Καμπή, οπότε προσπαθήσαμε και, και ενημερώσαμε για να αδειάσουν τα πρώτα σπίτια τα πιο κοντινά του χωριού. Αυτή τη στιγμή ο αέρας έχει στραφεί, έχει την αντίθετη πλευρά από το χωριό, αλλά η φωτιά κατευθύνεται προς την περιοχή Λιμνώνας της τοπικής συνότητας Άγιου Λέοντα. Ναι, έχουμε μια φωτιά η οποία είναι κοντά στο χωριό Καμπή και μεταξύ Καμπίου και Αγίου Λέοντος. Στην αρχή υπήρχε φόβος για το χωριό, για το Καμπή δηλαδή. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, δεν χρειάζεται να εκενωθεί το χωριό. Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, επιχειρούν αεροπλάνα και ελικόπτερα. Ταυτόχρονα έχουν έρθει και αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα, τα οποία έχουν έρθει στην περιοχή και βρίσκονται πολύ κοντά στη φωτιά και επιχειρούν μέσα στο δάσος. Θεωρούμε ότι μέχρι το βράδυ ότι πρέπει να ελεγχθεί κανονικά η φωτιά, γιατί είναι και σε μια περιοχή δύσβατη μεν, αλλά ελεγχόμενη δε. Ναι, περίπου πριν μία μισή ώρα ξεκίνησε μια φωτιά στα σύνορα των χωριών Αγίου Λέοντα και Καμπή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σημείο 4 υδροφόρες, 2 του Δήμου και 2 της Περιφέρειας. Υπάρχουν αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει συνδράμει και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής και ένα μικρό αεροπλάνο Πετζετέλ. Θεωρώ ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή, εκτός και αν αλλάξει η διεύθυνση του ανέμου. Ήδη έχει αλλάξει 2 φορές η διεύθυνση του ανέμου.